Η Δημάρ λοιπόν με τους ευρωβουλευτές που θα βγάλει στο Ευρωκοινοβούλιο θα βασιστεί πάνω σε μια κεντρική ιδέα. Την πολιτική ένωση της Ευρώπης. Την εμβάθυνση της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης. Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο η πολιτική, η περαιτέρω πολιτική ένωση της Ευρώπης είναι εκείνο και το στοιχείο το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει στο μέλλον και την ειρήνη, και να μην το υποτιμούμε αυτό, και τη δημοκρατία. Η δημοκρατική αριστερά αυτό που ζητάει από τους πολίτες είναι να ψηφίσουν το πρόγραμμά της, να ψηφίσουν τη δημοκρατική αριστερά, προκειμένου να προωθήσει την αλλαγή της πολιτικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θέλουμε να απομακρυνθούμε από τις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες επέτειναν τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Ας δούμε πρώτα τα δικά μας, τη δικιά μας ευθύνη, την έλλειψη εθνικής στρατηγικής πολιτικής στο γεωργικό τομέα και ας εκμεταλλευτούμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που δίνει πάρα πολλά προνόμια, αλλά σαν Ελλάδα δεν είμαστε ικανοί να τα εκμεταλλευτούμε. Το ξεπέρασμα της κρίσης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στον τομέα του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες, για να μην πω η μοναδική, όπου η σχέση φυτικής παραγωγής προς τη ζωική είναι 70-30. Ο τομέας κτηνοτροφίας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει δυναμικό τομέα για το ξεπέρασμα της κρίσης,